Γεια σας από τον Pack Review. Και τι έχουμε εδώ? Έχουμε τη λύση ενός προβλήματος που παρουσιάστηκε σχεδόν σε όλους μας το τελευταίο διάστημα. Και το πρόβλημα αφορά το WatchDroid. Οι περισσότεροι από εσάς είχατε ως τρέχουσα έκδοση την σταθερή 8.2, όπου έληξε, γιατί κάποια στιγμή όλες οι παλιές οι εκδόσεις λίγουν και σας έβγαλε πρόβλημα ότι από 1η έκτου δεν μπορεί να ανανεωθεί και θα πρέπει να κατεβάσει την τελευταία έκδοση και ούτω κάθε εξής. Όπως λέει η παροιμία, καλό μαθηγρία σασίκα, βάζω και μένα στη μέση, γιατί είναι καλό το να μπορείς να δεις τα μηνύματά σου από πάνω, είναι καλό το να μπορέσεις να κάνεις κλίση πάνω από το ρολόι, είναι καλό να έχεις ταχείες κλίσης πάνω από το ρολόι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τούμπα. Το έχω λοιπόν έτοιμο με το WatchDroid συνδεδεμένο. Ας δούμε πρώτα μέσω του main τηλεφώνου μου. Να πάμε... Ναι, το πέρασα τώρα, άρα θα πρέπει να πάω λίγο στην άκρη, στο τέλος. WatchDroid συνδέθηκε Amazfit D247 πριν από 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα και η μπαταρία μας είναι στο 94%. Να δούμε και εδώ εάν δουλεύει ή όχι. Μια χαρά. Οκ. Μπλα 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 μπλα. Πολύ ωραία. Κλείνω. Γυρίζω στην επιφάνεια μπροστά. Να γυρίσω λοιπόν και εδώ στην αρχική οθόνη και εφόσον λειτουργεί και δουλεύει, ας δούμε πώς μπορούμε πολύ εύκολα από το ρολόι και από το τηλέφωνο μας να κάνουμε απεγκατάσταση και τα δύο και να τα περάσουμε από την αρχή στην 9.1 έκδοση που είναι και η τελευταία που μπορεί να μας δώσει αυτό το κομμάτι των κλίσεων. Εάν λήξει, μετά παιδιά θα πρέπει να πάτε σε κάποια πληρωμένη έκδοση. Δεν έχω βρει κάποια άλλη λύση μέχρι στιγμής. Θα το δούμε μέχρι τότε, ας ελπίσουμε να κρατήσει και να κρατήσει πάρα πολύ καιρό και να κάνετε το downgrade σας, οπότε να δουλέψει κανονικά. Οκ. Και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ας δούμε πώς θα πάει, έχουμε τη λύση προς το παρόν και βλέπουμε. Συνεχίζω λοιπόν. Θα πάω πρώτα απ' όλα εδώ και θα κάνω μια κατάργηση εγκατάστασης. Το κάνω λοιπόν. Οκ. Έφυγε. Να πάω λοιπόν εδώ. Ξεκλειδώσω. Να πάω πίσω. Φύγε μίγα. WatchDroid. Να το επιλέξω. Δεν ξέρω αν την είδατε. Πέρασε μπροστά μου. Πορτοκαλί. Δεν είναι συνδεδεμένο. Οκ. Okay. Τι έχουμε όλοι σχεδόν στα ρολόγια μας και στα τηλέφωνά μας? Το Amaze Mode. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν, θα ανοίξω το ρολόι, θα πάω να βρω το Amaze Mode, θα το επιλέξω από εδώ ή από την κεντρική σελίδα, δεν με απασχολεί. Θα πάω πάνω-πάνω, Apps Manager, θα βρω το WatchDroid Assistance, θα πατήσω πάνω, μου λέει ότι είναι έκδοση 9.1 μπλα 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 μπλα. Θα το τραβήξω λίγο και θα του κάνω uninstall. Θέλετε? Να! Θέλουμε να. Yes. Απεγκατάσταση. Τελείωσε. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει πλέον μέσα στο ρολόι μας. Βγαίνω λοιπόν και να πάω στην αρχική μου σελίδα. Στο ρολόι μου. Άρα... Και πάμε να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε με το τηλέφωνο. Και τι θα κάνω? Θα πάω λοιπόν να κάνω μια αναζήτηση. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε την εφαρμογή Updoit. Μπορείτε να την κατεβάσετε τελείως δωρεάν από το ίντερνετ ή μπορείτε να κατεβάσετε το WatchDroid από οπουδήποτε θελήσετε εσείς. Αρκεί να είναι η 9.1. Εγώ θα κάνω και τα δύο από εδώ. Updoit λοιπόν, θα το ανοίξω. Θα κάνω μία αναζήτηση.
Θα του πατήσω Watch Droid Phone. Ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Ας ξεκινήσω από το τηλέφωνο. Search. Βλέπουμε ότι μας τα έχει και τα δύο. Και μία και το είπα θα το κάνω. Watch Droid Phone λοιπόν. Όχι εγκατάσταση, θα πάτε εδώ δεξιά, άλλες εκδόσεις και θα πάτε να κατεβάσετε την 9.1. Εγκατάσταση. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι, τα έχει τα σπαστικά με τις διαφημίσεις. Και τι μου βγάζει? Πώς θέλεις να το κάνεις εγκατάσταση, με πρόγραμμα εγκατάσταση πακέτου Android που είναι για το τηλέφωνο ή με Amaze Mode? Θα πάω να το κάνω με πρόγραμμα εγκατάσταση πακέτου και του λέω μόνο μία φορά. Θέλετε να την κάνετε εγκατάσταση? Ναι, προχωράω. Εγκατάσταση εφαρμογής, τέλος. Και κλείνω ξανά διαφήμιση. Έλα καλή μου. Την ξανακλείνω από το χ, θα πάω πίσω, θα πάω ξανά πίσω και μία τρίτη φορά και θα πάω να επιλέξω το assistant. Το assistant είναι για το ρολόι, ο βοηθός μας. Θα ξανακάνω την ίδια διαδικασία, άλλες εκδόσεις, θα πάω να βρω την 9.1. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ακριβώς οι ίδιες εκδόσεις σε τηλέφωνο και σε ρολόι, οπότε θα την επιλέξω. Θα ζητήσω να μου κάνει εγκατάσταση. Και με ρωτάει, με τι θέλεις να το κάνεις? Αυτή φορά θα το ζητήσω με Amaze Mode. Να το στείλω στο ρολόι μου. Το λέει εξάλλου. Το επιλέγω μόνο μία φορά. Και μου λέει μπλα μπλα μπλα, θέλεις? Αυτό μου είπε να μην δεν θέλω. Οκ. Συνδέεται και το στέλνει. Θα το πάμε λίγο σε γρήγορη κίνηση, αν και δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Και τα λέμε σε λίγο. Και ενδιάμεσα ξέμεινε και από μπαταρία. Ευκαιρία ήταν, ούτως ή άλλως αργούσε. Και μου λέει ότι είναι ok, success. Ok λοιπόν. Και για να δούμε, το έχει περάσει. Μπλα μπλα μπλα. Watch Droid. Θα το επιλέξω. Μας λέει τα δικά του. Ναι. Μου ζητάει κωδικό. Θα το αφήσω κάτω. Δεν σε χρειάζομαι κωδικέ. Θα πάω στην αρχική μου σελίδα, μάλλον εδώ, στο Watch Droid που κατεβάσαμε. Συνέχεια. Επιλογή. Είναι το D247. Το είχα συνδέσει πριν τόση άλλος. Σύνδεση τώρα. Καινούργια έναρξη. Οκ. Συνδέθηκε. Μας βγάζει λοιπόν το μήνυμα. Πράσινο. Κομπλέ. Οκ. Και πάμε συνέχεια. Χορήγηση αδειών. Παιδιά, προσοχή με τις άδειες. Μετά μου λέτε, δεν μου έκανε αυτό, δεν μου έκανε εκείνο. Προσοχή στις άδειες από την αρχή. Χορήγηση λοιπόν αδειών. Πρόσβαση ειδοποιήσεων. Πάμε να το βρούμε. Χαμός γίνεται εδώ μέσα. Νάτο. Watch Droid. Και το κάτω και για τη μουσική, και ας μην τη χρειαστείτε ποτέ. Πίσω. Watch Droid Phone, επιλογή, ενεργοποίηση, να επιτρέπετε. Έτοιμα αδείας, να επιτρέπετε. Έτοιμα αδείας, να επιτρέπετε. Εδώ για τα κουμπιά θα πατήσω εγκατάσταση, αλλά θα με πάει στο στυλ πλήκτρων. Δεν θέλω να κάνω κάτι, όχι ευχαριστώ.
Εγκατάσταση, δεν θέλω κάτι να κάνω εδώ, όχι ευχαριστώ, ελέγξτε τα. Ακολουθήστε με στο Twitter, όχι ευχαριστώ, δεν θέλω να ακολουθήσω στο Twitter, ούτε να βαθμολογήσω αυτή τη στιγμή και είναι έτοιμο. Βοηθός εγκατάστασης, δεν τον χρειάζομαι, πίσω, ειδοποιήσεις, επιλογή εφαρμογών, πηγαίνετε από εδώ μέσα και επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να σας κάνει αυτή, δεν ξέρω και εγώ τι, πατάω εγώ στην τύχη, αποδοχή για να τις πάρει. Okay. Τόσο απλά, τόσο καλά. Δουλεύει μια χαρά, το έχω τσεκάρει, στέλνει, κλήσεις, τα πάντα, όμορφα και ωραία. Συνδεδεμένο, μια χαρά, χωρίς κανένα θέμα. Και με την καινούργια, την ελληνική, την έκδοση. Okay. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μετά την εγκατάσταση μέσω του Amaze Mode και δεν μπορεί να εμφανίσει την εφαρμογή στο ρολόι, κάντε του μια επανεκκίνηση και θα την εμφανίσει. Αυτό ήταν λοιπόν το tutorial μας για σήμερα. Αυτή ήταν η επίλυση του προβλήματος σε σχέση με το Watch Droid. Ελπίζω να σας βοήθησα όλους. Εάν σας άρεσε το βίντεο, εάν σας αρέσει η δουλειά μου, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share. Παιδιά, ένα subscribe και ένα share είναι δωρεάν, δεν κοστίζει κάτι. Ούτε τίποτα από αυτά εδώ μέσα κοστίζει κάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γεια σας.